Λοιπόν, η επόμενη καλημέρα της εκπομπής θα πάει στον βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, έναν εκ των βουλευτών και στελεχών του κόμματος Εξωματικής Αντιπολίτευσης που έχει χειριστεί και τα οικονομικά ζητήματα, τον κύριο Θεόδωρο Καράογλου. Κύριε Καράογλου, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παρά, σε εσάς και σε όλους τους φίλους ακροατές του ραδιοφώνου του ΦΛΑΣ. Τι έγινε με τη Θεσσαλονίκη που για μία ακόμη φορά, την επόμενη της ομιλίας στο Βελίδιο, για μία ακόμη φορά στο πλαίσιο της επίσκεψης πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, η πόλη μετράει τις πληγές της, θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο και έχουν ήδη ξεκινήσει να κατατίθενται προβληματισμοί και σκέψεις ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο ίδιος ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Μπουτάρης, δήλωσε εξοργισμένος από αυτήν την κατάσταση και είπε ότι θα προκαλέσει και συνεδρίες Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου αυτό το πράγμα που κάθε χρόνο περίπου σαν έθιμο γίνεται, τηρείται, να σταματήσει με κάποιο τρόπο. Κάποιοι προχώρησαν περισσότερο και είπαν μήπως δεν πρέπει να γίνεται με αυτόν τον τρόπο η έναρξη των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, να μην ανεβαίνουν ίσως επάνω ο Πρωθυπουργός, η πολιτική, και να δίνεται το ένασμα για γενίκευση των διαμαρτυριών οι οποίες εξελίσσονται σε επεισοδιακές καταστάσεις. Τι λέτε για όλα αυτά? Παρά πραγματικά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ντροπή, θεωρώ, για την, για την κατάσταση που τέλος πάντων δημιουργείται, γιατί πραγματικά πληγώνει την πόλη και μας κάνει όλους να στεναχωριόμαστε και να αναρωτιόμαστε, αυτή είναι η Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αυτή είναι η χαρά που περιμέναμε, αυτά είναι τα γιορτινά ρούχα που περιμένει να βάλει η Θεσσαλονίκη για να πανηγυρίσει μαζί με τους επισκέπτες την επίσκεψη αυτών στην έκθεση. Πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι πρωτοφανές. Έχει μια δεκαετία τουλάχιστον που αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους προβλήματα με επεισόδια. Θεωρώ ότι η εικόνα που παρουσίαζε χθες η πόλη ήταν τραγική. Χθες κατέβηκα το πρωί, γιατί Σάββατο πρωί, ξέρετε, συνηθίζεται από εμάς τους Θεσσαλονικείς να κατεβαίνουμε για ένα πρωινό καφέ κάτω στην παραλιακή λεωφόρο. Τα μισά μαγαζιά και παραπάνω ήταν κλειστά, με στόρια ως κάτω, με λαμαρίνες κλεισμένα γιατί φοβόντουσαν τα επεισόδια. Ελάχιστος κόσμος κυκλοφορούσε, αυτοκίνητα δεν υπήρχαν. Ο κόσμος τρομοκρατήθηκε. Παντού έβλεπες αστυνομικούς. Περισσότερες από 10.000 αστυνομικοί ήταν χθες στη Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Άποψή μου ότι ίσως θα πρέπει να σταματήσει να έρχεται το κυβερνητικό κλιμάκιο με τον εκάστοτε πρωθυπουργό επικεφαλής, αν να συναντάμε και να έχουμε τέτοιες καταστάσεις και να αντιμετωπίζουμε τέτοια επεισόδια και προβλήματα. Και βέβαια αυτό που για μια ακόμη φορά προβάλλει επιτακτικό είναι η ανάγκη επιτέλους να ξεκινήσει αυτό που επανειλημμένως έχει εξεγγελθεί, αλλά τα δύο τελευταία χρόνια τίποτα δεν γίνεται, η μεταφορά, η μετεγκατάσταση της ΔΕΘ εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος. Να πάει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στο αγρόκτημα των ΤΕΙ της Ίνδου, εκεί που είχε χορηγηθεί από την κυβέρνηση του Κώστα του Καραμαλή και είχε ανακοινωθεί αυτό επισήμως το Σεπτέμβριο του 2009, έτσι ώστε να γλιτώσει και η πόλη από αυτού του είδους τις διαδηλώσεις και να γίνονται εκεί εκδηλώσεις που είναι έξω από την πόλη, που τέλος πάντων δεν θα δημιουργούν πρόβλημα στην πόλη. Μάλιστα. Το δεύτερο ερώτημά μου έχει να κάνει με τα επεισόδια που είχαμε χθες στο σημείο που είχαν συγκεντρωθεί οι ταξιτζίδες. Πριν από λίγο, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, με την έννοια ότι είναι και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, ο κ. Θήμιος Λιμπερόπουλος, κατήγγειλε προβοκάτσια, λέγοντας ότι 20-30 άτομα τα οποία παρήσέφρισαν στις τάξεις, στις γραμμές των ταξιτζίδων, δημιούργησαν το πρόβλημα, αλλά εξαπέλυσε για μία ακόμη φορά προσωπικές επιθέσεις κατά του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, του κ. Ραγκούση, μιλώντας για νεοναζί, για Γκέμπελς, και επαναλαμβάνοντας τη δήλωση που και χθες συζητήθηκε πολύ και προκάλεσε σχόλια, ότι εάν πρόκειται να πεθάνουν οι ταξιτζίδες, πολιτικά ο θάνατος του κ. Ραγκούση και, και της παρέας του θα προηγηθεί. Θέλω να ρωτήσω, η Νέα Δημοκρατία, εσείς προσωπικά, συμμερίζετε αυτές τις δηλώσεις και τις ακραίες κινήσεις από την πλευρά των ταξί? Θυμίζω ότι και το καλοκαίρι είχαμε διάφορα μελάδια που ρίχτηκαν στο δρόμο με δηλώσεις του ίδιου μήκους κύματος με αυτές που σας ανέφερα. Τι λέτε για όλα αυτά εσείς? Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς ως κόμμα από θέση αρχής
αφενός μεν καταγγέλουμε την οποιαδήποτε έτσι εμπριστική ρητορική η οποία δημιουργεί προβλήματα γενικότερα, αφετέρου δεν καταδικάζουμε τα επεισόδια από όπου και αν γίνονται, από όπου και αν προέρχονται. Από την άλλη όμως, θέλω να ξέρουμε όλοι μας και πρέπει να δούμε με συμπάθεια τον αγώνα που δίνουν οι ταξιτζίδες, με την έννοια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν καταδικάζω, όπως είπα και πιο πριν, εμπριστικές δηλώσεις ή επεισόδια, έτσι. Αλλά με την έννοια ότι οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται ότι χάνουν το εισόδημά τους, χάνουν τις δουλειές τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πρόσφατα αγοράσαν ταξί, πληρώσαν ένα σώρο λεφτά και τώρα βλέπουν ότι... Προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα όμως, κύριε Καράγλου, αν μου επιτρέπετε μία διακοπή. Ναι, το πρόβλημα είναι το εξής, ότι έχω ακούσει τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Μιχελάκη, να καταδικάζει βίαιες συμπεριφορές, ακραίες συμπεριφορές, ακραίες δηλώσεις. Γνωρίζω ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος, κατ' επανάληψη και δημοσίως, αλλά και στις κατηδίαν συναντήσεις του με στελέχη, εν προκειμένου από τον κύριο Λιμπερόπουλο, είναι τότε που γινόταν κινητοποίηση το καλοκαίρι, τον είχε πάρει και στο τηλέφωνο. Έχει συστήσει ότι θα πρέπει να αποφεύγονται ακραίες μορφές διεκδίκησης και δηλώσεις. Όμως, από την άλλη, ήδη έχει η άλλη πλευρά χρεώσει στη Νέα Δημοκρατία ότι με την υποστήριξη στα αιτήματα των ταξιτζίδων, με την θέση που έχει ο κύριος Λιπερόπουλος στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά έχετε υιοθετήσει εμέσως πλην όμως σαφώς την όλη αντίδραση των ταξιτζίδων, επομένως η όποια καταδίκη σας είναι ως προσχηματικού χαρακτήρως καταδίκη και είναι για το ονόρε, δεν έχει επί της ουσίας καμία αξία. Αυτό λέει η άλλη πλευρά, ότι ρίχνετε λάδι στη φωτιά με το να υιοθετείτε τα αιτήματα των ταξιτζίδων, οι οποίες στη συνέχεια μπορεί να ξυλώνουν, αν το έκαναν οι ταξιτζίδες, το πλαγάκι να το πετάνε ή ο πρόεδρός τους να κάνει αυτές τις δηλώσεις και τις προσωπικές επιθέσεις. Κύριε Παρά, χθες είδα την συγκέντρωση και την πορεία των ταξιτζίδων, έτυχε να είμαι εκεί κοντά όταν περνούσαν. Ήταν αρκετές χιλιάδες ανθρώπων, γύρω στους 4-5 χιλιάδες εκτιμάει η αστυνομία, και ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν οι ίδιοι οικογενειάρχες, οικογένειες τους σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι προκαλέσαν τα επεισόδια αυτά. Θεωρώ λοιπόν ότι μέσα σε κάθε μεγάλη συγκέντρωση, όπως είναι λογικό και αυτονόητο, μπαίνουν πάντοτε κάποια αναρχικά, κάποια εξτρεμιστικά στοιχεία τα οποία δημιουργούν καταστάσεις. Άρα, συμμερίζεται την καταγγελία περί προβοκάτσιας. Να δεχτώ ότι οι νοικοκύριδες άνθρωποι αυτοί που τους έβλεπα να περπατάνε, να διαδηλώνουν, μαγανάτιση, να φωνάζουν, αν θέλετε και συνθήματα που δεν θα έπρεπε να φωνάζουν, έτσι κάποια παρατραβηγμένα, ότι είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργήσαν τα επεισόδια. Δεν το διανοούμε αυτό, δεν το πιστεύω. Από εκεί πέρα όμως, λέω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία ξεκάθαρα παίρνει μια θέση και λέει: καταδικάζω απερίφραστα είτε ακραία φρασιολογία, συνθηματολογία, είτε τα επεισόδια που γίνονται, έτσι. Γιατί θεωρώ ότι αυτά δεν ταιριάζουν στο δημοκρατικό διάλογο στη χώρα, όπου τέλος πάντων πιστεύουμε ότι μέσα από τις διαδικασίες κοινοβουλευτικές, μέσα από τις διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης, μέσα από τις διαδικασίες του δημοκρατικού διαλόγου, μπορούν να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση. Εμείς δεν υποκινήσαμε, ούτε παρακινήσαμε ποτέ κανέναν να βγει στους δρόμους. Εμείς δεν είμαστε Πασόκ, δεν κατέβηκε ο πρόεδρος του κόμματός μας στο λιμάνι του Πειραιά, θυμάστε παλαιότερα τον κύριο Παπανδρέου, να καλεί τους αγρότες από την Κρήτη, τους αγρότες, βάζω τη λέξη αγρότες εισαγωγικά, γιατί εγώ πιστεύω ότι ήταν άνθρωποι του Πασόκ σε διατεταγμένη υπηρεσία, να έρθουν με τα τρακτέρ να οργώσουν την πλατεία Συντάγματος, ή να διαδηλώνουμε όπως κάνανε στο παρελθόν ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη του Πασόκ έξω από τη Βουλή εναντίον του ασφαλιστικού νόμου, που ήταν σαφέστατα πολύ ποιότερο σε σχέση με αυτά που σήμερα αντιμετωπίζουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι, αν μη τι άλλο, είναι πρόκληση από το Πασόκ να μιλάει ότι η Νέα Δημοκρατία υποκινεί ή παρακινεί, αν θέλετε, την οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα για τέτοιου είδους αντίδραση. Μια Νέα Δημοκρατία που στην ιστορική της διαδρομή έχει αποδείξει ότι είναι ένα κόμμα δημοκρατικό, ένα κόμμα του μέτρου, της σύνεσης, που σαφέστατα είναι εναντίον κάθε μορφής ακροτήτων. Βάλτε μου μία ανατελεία της τάξης λίγων δευτερολέπτων να ακούσουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Επιστρέφουμε με το σχόλιο σας για τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο. 96. Είναι 9 παρατέταρτο, είστε συντονισμένοι με το Flash του 96, είναι Κυριακή πρωί 11 Σεπτεμβρίου. Μια επέτειος που αφορά και την πτώση των διδήμων πύργων στις ΗΠΑ. Είναι η επομένη των όσων είπε στην ομιλία του προς παραγωγικές τάξεις, αλλά και προς τον ελληνικό λαό, ο Πρωθυπουργός από το Βελίδιο. Είναι η επομένη των επεισοδίων που είχαμε για μία ακόμη φορά στην Θεσσαλονίκη. Είναι οι ημέρες πριν από την νέα έλευση της Τρόικας και βεβαίως την ίδια ώρα υπάρχουν όλες αυτές οι δηλητηριώδεις δηλώσεις Ευρωπαίων παραγόντων προς την Ελλάδα σε αυστηρούς τόνους
μηνυματικού χαρακτήρος και οι δημοσιεύσεις που κάνουν λόγο για ακόμη μια φορά για πτώχευση της χώρας, μια σεναριολογία που έρχεται και ξαναέρχεται, είτε λίγο πριν την καταβολή κάποιας δόσης, είτε μαζί με την λήψη μέτρων όπως αυτά που ψηφίστηκαν και με το Μνημόνιο 1 και με το Μεσοπρόθεσμο. Τι λέτε λοιπόν, κύριε Καράογλου, για τα όσα είπε ο Γιώργος Παπανδρέου χθες στο Βελίδιο? Πραγματικά περίμενα να ακούσω κάτι το ενδιαφέρον, κάτι το οποίο τέλος πάντων θα έδινε μια ελπίδα, ένα χαμόγελο, μια προοπτική στον ελληνικό λαό. Δεν το άκουσα αυτό. Δηλαδή η λογική, το ότι για όλα αυτά είναι οι άλλοι, οι προηγούμενοι, εγώ δεν φταίω για τίποτα. Η λογική του ότι θα κάνουμε δημοψήφισμα για να απαντήσουμε σε κάποια έτσι ζητήματα που έχουν σχέση με μια συνταγματική αναθεώρηση με την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Η λογική του ότι δίνουμε τη μάχη να αποφύγουμε την πτώχευση και να παραμείνουμε στο ευρώ είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν απαντάει στο πρόβλημα. Το πρόβλημα μας σήμερα είναι ότι έχει στεγνώσει η αγορά, ότι δεν υπάρχει ρευστότητα, είναι ότι η ύφεση είναι επιμένη και είναι βαθύτερη από ό,τι προβλεπόταν, ενώ μιλούσε ο προβλεπισμός για ύφεση μείον 2% το 2011, εκτιμάται τώρα ότι θα είναι γύρω στο 5%. Λοιπόν, αυτά είναι τα προβλήματα και εμείς περιμέναμε και εμείς και ο ελληνικός λαός και οι παραγωγικοί φορείς περιμένουμε να ακούσουμε ένα σχέδιο, μια προσπάθεια, ένα πρόγραμμα για να βγούμε το συντομότερο δυνατόν από την κρίση. Για να επανεκκινήσει η οικονομία, για να πάρουν μπροστά οι ελληνικές επιχειρήσεις, για να υπάρξει ανάπτυξη, να υπάρχουν δουλειές στον κόσμο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λυπάμαι, αλλά χθες δεν το είδαμε. Θα το ακούσουν οι Έλληνες πολίτες σε μία εβδομάδα από τον κύριο Σαμαρά αυτό που δεν ακούσαμε χθες κατά την άποψή σας? Είναι σαφέστατο και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά εμείς βιαστήκαμε και καταθέσαμε και επαναεπικαιροποιήσαμε τις προτάσεις μας. Και λίγο πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, του είπαμε ότι δεν στις προτάσεις μας είναι συγκεκριμένες. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος μας, κ. Μιχελάκης, της ανακοίνωσε έτσι τις απαρίθμιση 9 συνολικά, λέγοντας ότι έστω και τώρα, η υιοθέτηση της προτάσεις αυτές είναι προτάσεις οι οποίες έχουν σκοπό να επανακινήσει η ελληνική οικονομία, προσφέρουν μια διέξοδο στο πρόβλημα. Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν είδαμε τίποτα. Ο Πρωθυπουργός κινήθηκε. Ξέρετε βέβαια ότι προκαλεί αυτή η αίσθηση που προσπαθείτε να περάσετε, αν θέλετε από τη δική σας πλευρά βεβαίως, ότι η Νέα Δημοκρατία διαθέτει όλες τις λύσεις, διότι σε περίπτωση εκλογών και εκλογικής επιτυχίας θα τα βρείτε όλα αυτά μπροστά σας, κύριε Καράγλου? Ναι, προφανώς. Με τη μόνη διαφορά ότι... Έχετε σηκώσει τον πύχη ψηλά δηλαδή. Ναι, εμείς αυτό όμως που υποσχόμαστε στον ελληνικό λαό είναι προσπάθεια, αγώνα, δουλειά, ελπίζοντας ότι το πρόγραμμά μας θα βοηθήσει να ξεπεραστεί το συντομότερο δυνατό. Γιατί έχοντας μπροστά μου μηνύματα από ακροατές που ακούν την κουβέντα μας, ο ένας στους τρεις δεν λέει κάτι για το συγκεκριμένο των προτάσεων, λέει όμως κάτι που αφορά το πρόσφατο κυβερνητικό παρελθόν της Νέας Δημοκρατίας, ότι όλα αυτά γιατί δεν τα κάνατε. Σαφέστατα, και έχουν δίκιο πολλές φορές οι φίλοι ακροατές να αναρωτούνται για κάποια ζητήματα, όμως θέλω να τονίσω ότι ήταν άλλες συνθήκες πρώτο 2009 και άλλες είναι μετά το 2009. Να θυμίσω ότι το 2009, όταν ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική κρίση και ο τότε Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής ζήτησε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, έτσι, είχαμε μια εχθρική στάση από όλη την αντιπολίτευση και ειδικότερα την αξιωματική, η οποία παρακινούσε τον κόσμο να κατέβει στους δρόμους. Είναι σαφέστατα άλλες συνθήκες. Απ' την άλλη πλευρά, σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση. Η απάντηση σε αυτό θα μπορούσε να είναι, για την οικονομία της συζήτησης την δίνω εγώ, ναι. Ότι ας τα κάνατε και ας πέφτατε. Έτσι κι αλλιώς πέσατε. Χάσατε με 10 μονάδες. Μα σας θυμίζω ότι όταν πήγαμε στις εκλογές του 2000. Θα λέγατε σήμερα, ορίστε. Εμείς πήραμε εκείνα τα μέτρα θωράκισης της εθνικής οικονομίας, ο λαός δεν το πίστεψε, δεν μας στήριξε, χάσαμε. Αλλά δικαιώθηκε η θέση μας. Τώρα δεν μπορείτε να το πείτε αυτό. Σε όλο αυτό. Να θυμίσω όμως και το περιβάλλον της τότε εποχής. Να θυμίσω ότι το Πασόκ μας είχε βάλει σε έναν έντονο προεκλογικό αγώνα, γιατί θυμίζω ότι το Μάρτιο του 2010 τέλειωνε η θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και απειλούσε ότι θα ρίξει την κυβέρνηση, θα πάει σε εκλογές. Άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε μια κυβέρνηση, η οποία μάλιστα είχε μόλις 151 βουλευτές, να πάρει μέτρα τα οποία, αν θέλετε, θα περιορίζαν έτσι τα προβλήματα. Αναγκάστηκε λοιπόν να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές ο τότε Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής. Ξεκάθαρο όμως, τονίζοντας στον ελληνικό λαό τη σοβαρότητα και την κρισιμότητα των περιστάσεων και τονίζοντας ότι μετά τις εκλογές δεν είπε ότι λεφτά υπάρχουν και θα δώσει αυτής μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό σε μισθούς και συντάξεις. Αυτά τα είπε ο Γιώργος Παπανδρέου, συγγνώμη. Ο Κώστας Καραμαλής είπε ότι θα παγώσει τους μισθούς όπου χρειάζεται, ότι θα περιορίσει τις σπατάλες του κράτους και μια σειρά. Έχει δικαιωθεί ο κύριος Καραμαλής? Ορίστε. Έχει δικαιωθεί ο κύριος Καραμαλής σε σχέση με την εξέλιξη που είχαμε?
Κοιτάξτε, και τις επιθέσεις που είχε δεχτεί τότε. Θεωρώ ότι ο Κώστας ο Καραμαλής έχει κάνει αρκετά σημαντικά πράγματα, όπως έχει κάνει και κάποια επίσης σημαντικά λάθη. Εγώ πιστεύω ότι η πολιτική του των 5,5 χρόνων που κυβέρνησε τη χώρα ήταν μια πολιτική η οποία θα καταγραφεί με θετικό πρόσημο στην ιστορία της χώρας, και όσο απομακρυνόμαστε από την περίοδο εκείνη, οι Έλληνες πολίτες θα νιώσουν ότι σίγουρα ήταν μια πολιτική που πρέπει να μπει μπροστά από θετικό πρόσημο. Από εκεί πέρα σας είπα και πιο πριν ότι δεν είμαι δογματικός με την έννοια πως ό,τι κάνουν οι δικοί μας είναι σωστό και ό,τι κάνουν οι απέναντι είναι λάθος. Πιστεύω ότι έκανε και αρκετά λάθη. Ένα από τα οποία και το βασικότερο, αν θέλετε, είναι ότι το 2004 και το 2005, όταν το πολιτικό του κεφάλαιο ήταν τεράστιο, δεν προχώρησε στην δραστική αντιμετώπιση των προβλημάτων, γιατί τότε κάποιοι σύμβουλοι του τον παρέστηναν στη λογική της ΥΠΕΔ δημοσιονομικής προσαρμογής, το να μην σπάσουμε αυγά, αλλά χωρίς να σπάσει αυγά θα γίνεται μελέτα. Ναι. Γιώργος Αλογοσκούφης είναι αυτό που φωτογραφίσατε. Ευχαριστώ κύριε Καράουλου. Να είστε καλά κύριε Παρακαλώ. Καλημέρα.